Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο πρόεδρος του συνασπισμού, Χαρίλος Φλωράκης, θα συναντηθεί αύριο με τον κύριο Τζανί Τζανετάκη και ενδεχομένως με τον κύριο Μητσοτάκη για να συζητήσουν το θέμα σχηματισμού κυβέρνησης που, όπως είπε ο κύριος Φλωράκης, θα είναι μεταβατικού χαρακτήρα, με στόχους στην κάθαρση και τον εκδημοκρατισμό των θεσμών. Ο κύριος Φλωράκης, που κατέθεσε απόψε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας την τρίτη διερευνητική εντολή, δήλωσε ότι οι διαβουλεύσεις με το ΠΑΣΟΚ δεν απέδωσαν αποτέλεσμα, διότι το ΠΑΣΟΚ δεν ήθελε να μετάσχει στην κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία, απέφυγε όμως να απαντήσει όταν ρωτήθηκε γιατί, αφού και η Νέα Δημοκρατία αποκλεί το ΠΑΣΟΚ, δεν τηρεί την ίδια στάση με το κόμμα αυτό. Επικαλέστη δήλωση του κυρίου Τζανετάκη ότι θα δεχόταν το ΠΑΣΟΚ, η οποία όμως δήλωση απεσύρθη από τη Νέα Δημοκρατία ως μη γενωμένη. Είναι επίσης γνωστό ότι ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε κατηγορηματικά σήμερα ότι δεν δέχεται το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την κυβέρνηση. Στο μεταξύ, από το ΠΑΣΟΚ ανακοινώθηκε ότι αύριο θα αποκαλυφθεί τι και γιατί συντελείται ερήμην του λαού στα παρασκήνια. Για τις τελευταίες εξελίξεις από την Προεδρία της Δημοκρατίας εξεδόθη η ακόλουθη ανακοίνωση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Χρήστος Αρζετάκης, δέχτηκε σήμερα στις 9.30 το βράδυ τον πρόεδρο του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου, Χαρίλαο Φλωράκη, ο οποίος και κατέθεσε την τρίτη κατά το Σύνταγμα διερευνητική εντολή προς διακρύβωση της δυνατότητος σχηματισμού κυβερνήσεως από λαβούσης της εμπιστοσύνης της Βουλής, η οποία του είχε ανατεθεί. Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο των κατά το Σύνταγμα ενεργειών του, θα προέλθει αύριο το πρωί σε διαβουλεύσεις με τους αρχηγούς των τριών κομμάτων, κατηδίαν με τον καθένα και ακολούθως στις 12 το μεσημέρι με όλους από κοινού. Για την απόψινή συνάντηση όμως του κυρίου Φλωράκη με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μας ενημερώνει αμέσως τώρα ο πολιτικός μας συντάκτης Φίλιππος Πετρίδης. Η τρίτη διερευνητική εντολή που είχε στα χέρια του ο πρόεδρος του συνασπισμού, Χαρίλαος Φλωράκης, κατατέθηκε πριν από λίγο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα καλέσει στην επιλεγόμενη τέταρτη φάση τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων για να συμφωνήσουν, να δουν αν μπορούν να συμφωνήσουν για μια νέα κυβέρνηση. Όμως να δούμε τι δήλωσε ο πρόεδρος του συνασπισμού, Χαρίλαος Φλωράκης, μετά την 60 λεπτή συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ασφαλώς ξέρετε, ήρθε και κατέθεσα τη διερευνητική εντολή που μου είχε δώσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κάνοντας χρήση αυτής της εντολής, αυτές τις τρεις μέρες είχα αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις με όλους τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Κύριε Πρόεδρε, το θέμα της κάθαρσης, το οποίο το τοποθετείτε σαν μείζον, Όχι εγώ, όλοι. Ναι, βεβαίως. Και το ΠΑΣΟΚ. Μα πληθυντικό χρησιμοποίησα. Είσαστε αποφασισμένοι να το φτάσετε με τη συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το τέρμα, δηλαδή για παράδειγμα, αν διαπιστωθούν στην πορεία ευθύνες, για παράδειγμα και του κύριου Μπακογιάννη, εσείς δεν θα κάνετε πίσω? Σε κανέναν. Σε κανέναν. Γυρίστε λίγο από εδώ, κύριε Πρόεδρε. Σε κανέναν. Σε κανέναν. Δεν κάνουμε, δεν εξαρτούμε το θέμα της κάθαρσης από τα πρόσωπα, αλλά από το ίδιο το πρόβλημα. Πρέπει να φύγει από τη μέση. Δεν μπορεί, κοιτάξτε, θα σούρνεται εάν τα αφήσουμε αυτό το ζήτημα. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Αν λύθηκε και παραγραφεί αυτό, θα σούρνεται καιρό, χρόνια. Και οι μεν θα φουρνάζουν τους άλλους κλέφτες, οι άλλοι ότι το κάνουν αυτό. Πού θα πάτε? Και εδώ υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Όλοι πρέπει να βοηθήσουμε να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Να κλείσει η υπόθεση αυτή. Να κλείσει όμως κατά τρόπο αδιάβλητο. Να πιστεί οι πάντες ότι πραγματικά έγινε ό,τι ήταν το ανθρώπινο δυνατό να αποδοθεί, πως το λένε, το δίκαιο. Ναι, τι να κάνουμε, έγινε αυτό το πράγμα, υπάρχει. Κρίνεται δηλαδή ότι το αδιάβλητο κατοχυρώνεται από μια συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με το συνασπισμό? Εμείς κρίναμε ότι το αδιάβλητο θα κατοχυρώνονταν κατά τον καλύτερο τρόπο όταν συμμετείχαν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Γι' αυτό, πως το λένε, πασχίσαμε. Όχι αυτές τις μέρες, από την πρώτη στιγμή, λέμε όλες οι δυνάμεις. Διότι το θέμα της κάθαρσης δεν αφορά ούτε μονάχα το συνασπισμό, ούτε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΠΑΣΟΚ. Εμείς το χαρακτηρίζουμε σαν ένα πρόβλημα πανεθνικό. Από εκεί ξεκινούσαμε και λέμε όλες οι δυνάμεις, ελάτε να συμφωνήσουμε σε μια κυβέρνηση για τρεις μήνες που θα λύσει αυτά τα προβλήματα. Τι άλλο πιο πατριωτικό από αυτό? Τι το παράξενο, γιατί? Γιατί όταν πάμε να ξεκαθαρίσουμε αυτή την κατάσταση και να το πούμε, ξέρετε εσείς, ναι, ενδιαφέρεστε κι εσείς, αλλά εσείς αποκλείστε, γιατί? Τι να πούμε,
όταν αποκλείει μια ολόκληρη πολιτική δύναμη. Πέττει, τι να πούμε. Γιατί είναι συντηρητική. Λοιπόν, γιατί. Η μία να αποκλείει την άλλη. Αυτό εμείς δεν το δεχόμαστε. Πότε θα είναι πιο αδιάβλητο το αποτέλεσμα, όταν συμμετέχει μονάχα μια πολιτική παράταξη ή όταν συμμετέχουν όλες? Όταν συμμετέχουν όλες. Γι' αυτό εμείς πασχίζαμε. Συμφωνείτε δηλαδή με τον χαρακτηρισμό ιστορικό συμβιβασμό? Αφήστε τώρα αυτά τώρα. Ποιος ιστορικός συμβιβασμός? Μητσοτάκης το παιδί, δεν το λέω εγώ. Μπορεί να λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Υπάρχει κανένας ιστορικός συμβιβασμός? Πρώτα-πρώτα, πού τον βλέπετε εσείς τον ιστορικό συμβιβασμό? Ο κύριος Μητσοτάκης τον είναι. Ρωτήστε τον κύριο Μητσοτάκη να σας εξηγήσει. Τελειώσαμε. Εκτιμάται τη σημερινή μέρα, έφερε νέα πολιτικά δεδομένα στη χώρα. Τι τώρα, αφήστε αυτά, τα διανοήματα τώρα, τι έφερε νέα αυτά και παραμύθια? Γιατί έγινε σήμερα, το είπαμε. Η εκτίμησή σας δηλαδή είναι ότι τώρα πλέον πάμε για μια νέα κυβέρνηση αυτή τη στιγμή? Όχι, δεν είναι. Όχι. Εγώ είπα ότι είναι μια θετική εξέλιξη. Θα εξετάσουμε, επαναλαβαίνω, το περιεχόμενο αυτής της κυβέρνησης. Εάν δούμε ότι το περιεχόμενο αυτό ανταποκρίνεται σε εκείνο το οποίο εμείς επιδιώκαμε, από αυτού ανάλογα θα καθορίσουμε τη στάση μας. Δεν την έχουμε καθορίσει ακόμα. Θα εξαρτηθεί. Ευχαριστούμε πολύ. Μόλις αυτή τη στιγμή έφτασε στο στούντιο μία δήλωση του κυρίου Τζανί Τζανετάκη, ο οποίος απαντώντας σε ερώτηση δήλωσε ότι η κυβέρνηση την οποία προτίθεται να σχηματίσει θα είναι ανοιχτή και προς περαιτέρω διεύρυνση. Σε ερώτηση δημοσιογράφου, πώς σχολιάζει το Πασόκ τις αποψινές δηλώσεις του Προέδρου του Συνασπισμού Χαρίλαου Φλωράκη από το γραφείο τύπου του Πασόκ, δόθηκε η ακόλουθη απάντηση. Στις νυχτερινές δηλώσεις του Προέδρου του Συνασπισμού Χαρίλαου Φλωράκη κυριαρχούν αντιφάσεις και σύγχυση. Σίγουρα όμως φαίνεται και η εκλεκτική προτίμηση της ηγεσίας του Συνασπισμού προς τη Νέα Δημοκρατία. Αύριο θα αποκαλυφθεί τι και γιατί συντελείται ερήμην του λαού στα παρασκήνια. Από τη Νέα Δημοκρατία ανακοινώθηκε ότι ο πρόεδρος του κόμματος, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, εκλήθη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριο Χρήστο Σαρτζετάκη, από τον οποίο θα γίνει δεκτός στις 9 το πρωί. Στις 10 ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Συνασπισμού της Αριστεράς, Χαρίλαο Φλωράκη, στη Βουλή. Στο μεταξύ, ραγδαίες ήταν σήμερα οι πολιτικές εξελίξεις. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου το πρωί σε δήλωσή του γνωστοποίησε ότι χτες στη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Πρόοδου, Χαρίλαο Φλωράκη, πρότεινε να ηγείται του κυβερνητικού σχήματος της Δημοκρατικής Προοδευτικής Πλειοψηφίας τρίτο πρόσωπο κοινής αποδοχής που δεν θα ανήκει σε κανένα από τα δύο κόμματα. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, δήλωσε αργότερα ότι παρετείται της αξίωσης να ηγείται μιας κυβέρνησης και πρότεινε ως Πρωθυπουργό το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Τζανί Τζανετάκη. Επίσης συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα του Συνασπισμού, ενώ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Χρήστος Σαρτζετάκης, δέχτηκε διαδοχικά το γραμματέα του Συνασπισμού, Λεωνίδα Κύρκο, και τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Ανανέωσης, Κωστή Στεφανόπουλο, για να συζητήσει μαζί τους τις μετεκλογικές εξελίξεις. Το κλίμα που επικράτησε μετά την πρωινή συνάντηση των αντιπροσωπιών του Πασόκ και του Συνασπισμού ήταν τελείως διαφορετικό, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις των δύο πλευρών. Ας τις ακούσουμε. Συνεχίσαμε την συζήτηση που διακόπηκε χθες στο ίδιο κλίμα, αν θέλετε, και αποφασίσαμε να ξανασυζητήσουμε το απόγευμα. Ποιο είναι το κλίμα, κύριε Πρόεδρε? Καλό. Ούτε στραβό είναι, ούτε ο γάιδρος πάει να το φάει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το απόγευμα θα συνεχίσουμε τη συζήτηση και πιστεύω τότε να έχουμε... Πού και πότε, στις 5 η ώρα. Πολύ σύντομα, πολύ σύντομα, πολύ σύντομα, παρακαλώ. Πολύ σύντομα, παρακαλώ, πολύ σύντομα. Οι θέσεις και οι σκέψεις που παρουσίασε χθες ο Ανδρέας Πανδρέου στη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Συνασπισμού, τον κύριο Φλωράκη,
απαντώντας στις δικές του προτάσεις, έδωσαν τη δυνατότητα να υπάρξει μια συνέχιση στη σημερινή μας συνάντηση, η οποία ήταν πράγματι ουσιαστική. Όπως είπε ο πρόεδρος του συνασπισμού, η συζήτηση θα συνεχιστεί το απόγευμα με τις δύο αντιπροσωπείες στις 5. Αυτά ήθελα να πω. Εμείς θα μεταφέρουμε την ενημέρωση από τη συζήτηση στον Πρωθυπουργό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση μέσα στο απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Παπανδρέου, έκανε την εξής δήλωση. Με την ανάληψη της δεύτερης διερευνητικής εντολής, κατέθεσα μια ολοκληρωμένη πρόταση για ένα βιώσιμο και σταθερό κυβερνητικό σχήμα που θα εξέφραζε τη δημοκρατική προοδευτική πλειοψηφία και στο λαό και στη Βουλή. Αυτή η πρόταση έδινε και δίνει θετικές ριζικές απαντήσεις στο θέμα της διαφάνειας και της κάθαρσης και στα μεγάλα εθνικά θέματα που αντιμετωπίζει η χώρα, αλλά και μια σίγουρη προοπτική για τη διασφάλιση και τη διεύρυνση των δημοκρατικών και των κοινωνικών κατακτήσεων του λαού μας. Χτες, συνεχίζει στη δήλωσή του ο κ. Παπανδρέου, κατά τη συνάντησή μου με τον πρόεδρο του συνασπισμού, κ. Φλωράκη, διατύπωσα ορισμένες σκέψεις και θέσεις για να αρθεί το αδιέξοδο και για να αποφευχθούν αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, τουλάχιστον μέχρι την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας το Μάρτιο του 1990, που θα έχουν σοβαρές συνέπειες για τον τόπο και την οικονομία. Για αυτούς ακριβώς τους λόγους, συνεχίζει ο Πρωθυπουργός, με αίσθημα πολιτικής ευθύνης πρότεινα με δική μου πρωτοβουλία να υπάρξει κυβερνητικό σχήμα του ΠΑΣΟΚ και του συνασπισμού, με Πρωθυπουργό τρίτο πρόσωπο κοινής αποδοχής, που δεν θα ανήκει ή θα προέρχεται από το ένα ή το άλλο κόμμα. Στο σχήμα αυτό έχουν θέση ιδιανά τα και πολιτικά κόμματα που δεν ανήκουν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, με το οποίο οι προγραμματικές μας θέσεις είναι διαμετρικά αντίθετες. Και ο Πρωθυπουργός καταλήγει στη δήλωσή του. Οι στιγμές είναι κρίσιμες και οι ευθύνες ιστορικές για όλους μας. Ευελπιστώ όμως ότι όλες οι δυνάμεις του ευρύτερου δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου θα ανταποκριθούν στη λαϊκή επιταγή και θα δώσουν κυβέρνηση ανάλογης πνοής και προοπτικής στη χώρα. Η τελευταία συνάντηση των αντιπροσωπιών του ΠΑΣΟΚ και του συνασπισμού που έγινε στις 5 το απόγευμα απέβη άκαρπη και όπως δήλωσαν οι δύο πλευρές, παρά τις προσπάθειες δεν επήλθε προσέγγιση. Ας δούμε τι δήλωσαν οι κύριοι Φλωράκης και Τσοχατζόπουλος αμέσως μετά τη συνάντηση. Το μόνο που έχουμε να σας πούμε είναι ότι παρά τις προσπάθειες... Λίγο ησυχίας παρακαλώ, ένα λεπτό. Παρά τις προσπάθειες που κατευλήθηκαν και από τις δυο πλευρές, δεν καταφέραμε να έχουμε προσέγγιση απόψεων. Θα ήθελα απλώς να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο Γενικός, ότι πράγματι ήταν σύντομη η σημερινή συνάντηση, έγινε μια συστηματική προσπάθεια. Πρόεδρε. Λοιπόν, θα το εξήγησα προηγουμένως, είναι παλιοί οι λόγοι. Δεν έγινε δυνατόν να υπάρξει μια προσέγγιση των απόψεων. Επομένως, γι' αυτό ήταν σύντομη και η σημερινή μας συνάντηση, παρόλες τις προσπάθειες που κατευλήθησαν και από τις δύο πλευρές. Κύριε Πρόεδρε, θα έχετε νέα συνάντηση τώρα πιθανότατα με τον κύριο Μητσοτάκη? Πιθανό. Μπορείτε να μας πείτε σε τι διαφωνήσατε? Κοιτάξτε, κάθε μία πλευρά, πιστεύω τουλάχιστον μπορώ να μιλήσω για τη δικιά μας πλευρά, σε κατάλληλη στιγμή θα παρουσιάσει τις απόψεις της για όλο το θέμα και για όλα τα σημεία τα οποία συζητήσαμε. Την εντολή πότε θα καταθέσετε? Το ίδιο. Κύριε Φλωράκη, πότε θα καταθέσετε την εντολή? Απόψε. Νομίζω ότι ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε. Το θέμα του αναλυτικά η κάθε πλευρά θα παρουσιάσει τις απόψεις. Θα υπάρξουν νέες επαφές? Κοιτάξτε, κανένας δεν μπορεί να προδικάσει τίποτα. Μάλιστα. Είπαμε, θα παρουσιάσει κάθε μία πλευρά ξεχωριστά. Αμέσως μετά οι κύριοι Τσοχατζόπουλος, Λαλιώτης και Λιβάνης επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο τον Πρωθυπουργό για να τον ενημερώσουν. Όπως δήλωσε μετά τη συνάντηση με τον κύριο Παπανδρέου, ο κύριος Τσοχατζόπουλος, το εκτελεστικό γραφείο του ΠΑΣΟΚ θα αναλύσει πολύ σύντομα την πρότασή του, αλλά και τις προσπάθειες που κατέβαλε για την προσέγγιση με το συνασπισμό της αριστεράς, με εκτενείς ανακοινώσεις.
Ο μαραθώνιος των πολιτικών συναντήσεων και διαβουλεύσεων για την εξέβρεση της καλύτερης δυνατής λύσης που ξεκίνησε το πρωί με τη συνάντηση της αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ και της ηγεσίας του συνασπισμού συνεχίστηκε με τη συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και Φλωράκη που πραγματοποιήθηκε στις 11 το πρωί στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στο Κοινοβούλιο. Μετά τη συνάντηση που κράτησε μία ώρα, οι κύριοι Φλωράκης και Μητσοτάκης έκαναν δηλώσεις. Εκείνο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης μου δήλωσε ότι δεν επιμένει ή δεν βάνει για συζήτηση το να είναι ο ίδιος πρωθυπουργός αυτής της μεταβατικής κυβέρνησης. Προτείνει φυσικά άλλο πρόσωπο από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Θα ήθελα να προσθέσω ότι αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο στην εξέλιξη. Ωστόσο όμως εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετά και σοβαρά ακόμα εμπόδια. Θα συνεχιστούν οι προσπάθειες προς όλες τις κατευθύνσεις με επιδίωξη μιας κυβέρνησης γενικότερης αποδοχής. Τίποτα άλλο, σας είπα, θα συνεχιστούν οι προσπάθειες. Αυτό προϋποθέτει και μία και δύο και τρεις αν χρειαστούν συναντήσεις ή επικοινωνίες. Μα σας είπα ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες. Και όταν λέμε ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες, αυτό θα είναι και συναντήσεις και συνομιλίες και τα ρέστα. Ό,τι χρειαστεί. Δεν ξέρω, να τον ρωτήσετε. Α, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Δεν το ξέρω. Εγώ θα καθίσετε εδώ και θα σας κάνω αναλυτική έκθεση του τι είπα στον κύριο Φλωράκη και ταυτόχρονα θα δώσω και press conference, θα απαντήσω ερωτήσεις. Κατά συνέπεια ο κύριος Φλωράκης θα πάει στο καλό, θα μείνουμε σε επαφή μαζί και εσείς καθίσετε στη θέση σας για να έρθω να σας τα πω όλα αναλυτικά. Ένα τελευταίο ερώτημα στον κύριο Φλωράκη πριν φύγει. Πώς εκτιμάτε κύριε Πρόεδρε εσείς σαν πρόεδρος του συνασπισμού της αριστεράς την κίνηση αυτή του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας? Μα σας είπα, δεν ξέρω αν με ακούσατε. Εγώ το εκτιμώ σαν ένα θετικό στοιχείο στην όλη εξέλιξη. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν ακόμα αρκετά εμπόδια για την επίτευξη του γενικότερου στόχου. Σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Πρόεδρος της Δημοκρατίας... Εγώ θα σας τα πω αυτά. Δεν ρωτάτε τον κύριο Φλωράκη. Παρακαλώ, ανοίξτε. Διευκολύνετε λίγο το διάδρομο. Αμέσως μετά τη συνάντηση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο του Συνασπισμού, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε συνέντευξη τύπου. Στην αρχή της συνέντευξης, ο κ. Μητσοτάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση. Αυτό είναι αυτό το οποίο είπε ήδη ο κ. Φλωράκης. Ότι σήμερα του ανακοίνωσα ότι παρά το γεγονός ότι η επιμονή μας, την οποία εξέφρασε και ολόκληρη η κοινοβουλευτική ομάδα ομόφωνα, η οποία όμως με εξουσιοδότησε εν λευκό για τους χειρισμούς. Το επισημαίνω και το διευκρινίζω. Παρά το γεγονός ότι η επιμονή μας ήταν και πολιτικά και ηθικά δικαιολογημένη, διότι είμαστε το κόμμα που ενίκησε στις εκλογές και είμαστε το πρώτο κόμμα και δεν θα έπρεπε από την πλευρά του μικρότερου κόμματος, του 13%, να τίθεται αυτός ο όρος, εντούτοις εγώ, εκτιμώντας τις γενικότερες συνθήκες, τις οποίες θα σας αναλύσω, ανεκοίνωσα σήμερα στον κύριο Φλωράκη ότι δέχομαι αυτής της κυβέρνησης την οποία έχω προτείνει να είναι άλλος πρωθυπουργός. Το πρώτο όνομα το οποίο του επρότεινα, για δεύτερη φορά μάλιστα, διότι το είχα αναφέρει στον κύριο Κύρκο πρωτήτερα, ήταν το όνομα του επιτήμου Προέδρου του κόμματος, του κύριου Ευάγγελου Αβέροφ, το οποίο η αριστερά δεν εδέχθη και κατόπιν αυτού του επρότεινα για δεύτερη και τελική λύση για μας τον βουλευτή Αθηνών, τον κύριο Τζανί Τζανετάκη. Είπατε για εσωτερικά προβλήματα της αριστεράς. Μήπως σας εξήγησε ο κύριος Φλωράκης ποια είναι αυτά?
Και δεύτερον, ότι ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι η Νέα Δημοκρατία από την αρχή διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν περιθώρια σχηματισμού βιώσιμης κυβέρνησης που να στηρίζεται στην αριστερά και στη Νέα Δημοκρατία και τούτο διότι, όπως είπε, τους χωρίζουν ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ήταν μια κυβέρνηση με περιορισμένη εξουσιοδότηση που στην ουσία και τον κ. Μητσοτάκη θα ξεκαθαρίσει το πασοκικό κράτος και παρακράτος και θα υλοποιήσει την επιτακτική απέτηση του ελληνικού λαού για κάθαρση. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επισήμανε ότι η αριστερά εζήτησε κατά αυτόν πολύ περισσότερα από όσα δικαιούται. Ο κ. Μητσοτάκης εξήγησε ότι οδηγήθηκε στην απόφασή του να προτείνει τον κ. Τζανετάκη για πρωθυπουργό από το γεγονός ότι η άμεση προκήρυξη εκλογών ασφαλώς δεν αποτελεί την καλύτερη λύση, όπως είπε. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε ότι η άποψη σχηματισμού ευρύτατης κυβέρνησης εξακολουθεί να παραμένει για τον ίδιο προσωπικά νεφέλωμα, γιατί θεωρεί προσβολή προς τον ελληνικό λαό μια κυβερνητική σύμπραξη με την υπόλογη, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και κάτι τέτοιο νοθεύει το αίτημα της κάθαρσης. Φιλοδοξία του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας είναι να επιτύχουν έμπρακτα την εθνική συμφιλίωση και να κάνουν τον ιστορικό συμβιβασμό με την αριστερά. Είναι αδιανόητο κατά τον κ. Μητσοτάκη η αριστερά να κάνει κυβερνητική σύμπραξη με το ΠΑΣΟΚ όταν από την πλευρά του γίνονται οι παραχωρήσεις που ανακοίνωσε. Στο σημείο αυτό ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αν η αριστερά συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει την ευθύνη ενός νέου διχασμού. Πέρα από αυτό ο κ. Μητσοτάκης πιστεύει ότι θα υπάρξει κατά αυτόν κλίμα έντασης το οποίο δεν θα επιτρέψει να υλοποιηθεί ο στόχος της εθνικής συμφιλίωσης και του ιστορικού συμβιβασμού. Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι κατά αυτόν είναι αυτονόητο ότι η λύση και στην τέταρτη φάση δεν πρόκειται να βρεθεί ενώπιον του κ. Σαρτζετάκη. Και ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε, ή θα υπάρξει κυβερνητική λύση πριν από τη συνάντηση με τον κ. Σαρτζετάκη, ή μοιραία η χώρα θα βαδίσει προς εκλογές, στις οποίες ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι ο ελληνικός λαός θα δώσει αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Ο βουλευτής Αθηνών Τζανί Τζανετάκης δήλωσε ότι η επιλογή του από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό κυβερνήσεως που θα στηριζόταν στη Νέα Δημοκρατία και το συνασπισμό της αριστεράς αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και πρόσθεσε ότι αν αυτή η λύση ευοδοθεί θα κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, με επιστολή του προς το Προεδρείο της Βουλής, ανακοίνωσε ότι επέλεξε να είναι βουλευτής της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν υποψήφιος και στο ψηφοδέλτιο της Β' Αθηνών. Στις 12.30 στα γραφεία του ΚΚΕ, ο πρόεδρος του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Πρόοδου, Χαριλός Φλωράκης, είχε συνάντηση 30 λεπτών με τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Ανανέωσης, Κωστή Στεφανόπουλο. Μετά τη συνάντησή τους, οι κύριοι Φλωράκης και Στεφανόπουλος έκαναν δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Ενημέρωσα τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Ανανέωσης, τον κύριο Στεφανόπουλο, για τις καινούργιες εξελίξεις, για τις συζητήσεις που είχα με την αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ, καθώς και τη συζήτηση που είχα με τον κύριο Μητσοτάκη. Ακριβώς αυτό έγινε, τίποτα περισσότερο, άλλωστε δεν υπήρχε και τίποτα περισσότερο να υποθεί, παρά μόνο μία ενημέρωση και μετά από αυτή την ενημέρωση μερικές αμοιβαίες σκέψεις εκατέρωθαν. Οι προοπτικές, κύριε Πρόεδρε? Δεν υπάρχουν προοπτικές. Κύριε Φλωράκη, σας είπα ότι αυτή η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη ότι δεν διεκδικεί την πρωθυπουργία, ότι είναι ένα θετικό στοιχείο στην εξέλιξη. Αλλά ότι υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές και σοβαρές δυσκολίες για την επίτευξη αυτού του στόχου, δηλαδή για το σχηματισμό μιας κυβέρνησης ευρείας αποδοχής. Σχετικά με την πρόταση του κ. Μητσοτάκη να γίνει πρωθυπουργός ο κ. Τζανετάκη. Ακούτε να σας πω. Αυτά συζητιέται τώρα ανάμεσα στα κόμματα και στα όργανα τους και θα δοθεί απάντηση. Κύριε Φλωράκη, δώ συγγνώμη. Μέχρι σήμερα το ζητούμενο από την αριστερά, όταν συζήταγε με τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν να μην είναι αυτός πρωθυπουργός. Αυτή τη στιγμή σας προτείνει ένα άλλο πρόσωπο. Διερωτούμε πού βρίσκονται από εδώ και πέρα τα εμπόδια. Είναι αυτό το ερώτημα. Ακούτε να σας πω. Αυτό ήταν ένα από τα στοιχεία. Το κύριο. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Και δεν φτάνει να το δεχθούμε εμείς, πρέπει να το δεχθούν και άλλοι το πρόσωπο, το οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποιοδήποτε πρόσωπο. Αυτές είναι και οι δυσκολίες. Γιατί θέλουμε αυτή η κυβέρνηση να έχει την αποδοχή όσο το δυνατό των περισσότερων πολιτικών δυνάμεων του τόπου. Για να εξασφαλίζει την θεριγιότητα, το αδιάβλητο, να μην μπορεί κανένας να πει «Α, είναι μονοπλευρή κυβέρνηση, άρα
έδωκε αυτή τη λύση την οποία τη συνέφερε. Αυτή είναι η επιδίωξή μας και σε αυτή την... Από εδώ και πέρα πού πάμε, κύριε Φλωράκη? Να συζητήσεις, ανταλλάξαμε σκέψεις με τον κύριο Στεφανόπουλο και με άλλους παράγοντες πολιτικούς θα ανταλλάξουμε. Βλέπετε να βγαίνουμε από το αδιέξοδο? Δεν βλέπω τίποτα. Προσπάθειες κάνουμε, τι να δω. Είπε ότι αν μέχρι σήμερα το βράδυ, στα πλαίσια της δικής σας διερευνητικής εντολής, δεν γίνει τίποτα, προβλέπει ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πάει για εκλογές κατά την άποψή του. Ενώ εσείς νομίζω ότι θέλετε να συνεχιστούν και οι συζητήσεις και πέραν. Μα θα ακούτε να σας πω, εγώ το βράδυ θα καταθέσω την εντολή. Αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα καλέσει τα κόμματα για μια τελευταία προσπάθεια. Φυσικά, αν και εκεί δεν εξευρεθεί λύσεις, δεν απομένει σύμφωνα με το Σύνταγμα να πάμε σε εκλογές. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Μητσοτάκης μέσα μας είπε ότι δεν συμφωνεί με την ιδέα του να συμμετέχει το ΠΑΣΟΚ σε μια κυβέρνηση ευρύτερης αποδοχής. Πώς θα αντιδράσετε σε κάτι τέτοιο? Εσείς συμφωνείτε να υπάρχει? Μα σας είπα ότι υπάρχουν δυσκολίες. Όταν λέω ότι υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα να διευθυντηθούν. Είναι ένα από αυτά, είναι και τούτο. Τι να σας πω. Δεν είπα αυτό ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει μια κυβέρνηση για κάθαρση όταν θα συμμετέχει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι. Ωραία, να ρωτήσει τον κύριο Μητσοτάκη, να σας ρωτήσει, τι να σας πω εγώ. Τα είπε ο κύριος Μητσοτάκης, δεν τα είπα ούτε εγώ ούτε ο κύριος Στεφανόπουλος. Κύριε Στεφανόπουλε, εσάς ποια είναι η εκτίμησή σας? Δεν υπάρχει δυνατότητα εκτιμήσεων αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες και πολλοί φόβοι. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να υπάρχει κανείς. Άλλωστε, εξαντλείται διαρκώς η προθεσμία των διερευνητικών εντολών και θα παραμείνει μόνο η τετάρτη εντολή, η οποία και αυτή δεν μπορεί να έχει απεριόριστη χρονική διάρκεια. Απεριόριστη χρονική διάρκεια. Και πάλι σας χαιρετώ. Στις 11 το πρωί συνεδρίασε η Γραμματεία της Πολιτικής Επιτροπής του Συνασπισμού. Στη συνεδρίαση δεν πήραν μέρος οι κύριοι Χαρίλος Φλωράκης και Λεωνίδας Κύρκος, οι οποίοι είχαν ανηλυμένες υποχρεώσεις. Όπως ανακοινώθηκε, η Επιτροπή ασχολήθηκε με τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Στις 12 το μεσημέρι συνεδρίασε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Συνασπισμού και πήρε τις πρώτες αποφάσεις της για την παρουσία της στη Βουλή. Ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους, ο βουλευτής Μανώλης Δρετάκης είπε ότι αποφασίστηκε να αποτελούν ενιαία κοινοβουλευτική ομάδα οι βουλευτές του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Πρόοδου. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Συνασπισμού θα είναι ο Λεωνίδας Κύρκος και δεύτερος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Νίκος Καλούδης. Η κοινοβουλευτική ομάδα του Συνασπισμού θα συνέλθει και πάλι τη Δευτέρα, αμέσως μετά την ορκομοσία. Στη μία το μεσημέρι άρχισε η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Συνασπισμού, τη φορά αυτή με την παρουσία του Προέδρου Χαρίλαου Φλωράκη και του Γραμματέα Λεωνίδα Κύρκου. Η συνεδρίαση διακόπηκε και επαναλήφθηκε στις 7 το απόγευμα. Μετά τη συνεδρίαση, ο γραμματέας του Συνασπισμού, Λεωνίδας Κύρκος, έκανε σύντομες δηλώσεις. Αφού παρέπεμψε στις δηλώσεις που θα κάνει ο πρόεδρος του Συνασπισμού, Χαρίλος Φλωράκης, αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Χρήστο Αρτζετάκη, υποστήριξε ότι οι επαφές με το ΠΑΣΟΚ διακόπηκαν λόγω ακαμψίας του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, είπε ο κ. Κύρκος, αρνιόταν τη βασική μας θέση για το σχηματισμό κυβέρνησης ευρύτατης αποδοχής. Εμείς κρατάμε την πόρτα ανοιχτή για όλους, είπε ο γραμματέας του Συνασπισμού, και υπογράμμισε ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία να ανταμώσουμε όλοι δυνατότητα που, αν αξιοποιηθεί, θα δώσει τις λύσεις που απαιτούνται. Σε ερώτηση δημοσιογράφου πώς σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ δηλώσεις του κυρίου Κύρκου και άλλων εκπροσώπων του Συνασπισμού για ακαμψία του ΠΑΣΟΚ, η οποία οδήγησε στην αποτυχία των σημερινών συνομιλιών, από το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ δόθηκε η εξής απάντηση. Όσοι ανακριβέστατα μιλούν για ακαμψία του ΠΑΣΟΚ οφείλουν να εξηγήσουν στον ελληνικό λαό τη δική τους ευκαμψία και την υποταγή μπροστά στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Το Προεδρείο της Ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας έκανε την εξής ανακοίνωση. Συνήλθε έκτακτα η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Η Ολομέλεια συμφώνησε με τους μέχρι τώρα χειρισμούς της Πολιτικής Επιτροπής του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου και του Προέδρου της Χαρίλου Φλωράκη και αποφάσισε μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος Αρτζετάκης δέχτηκε στο Προεδρικό Μέγαρο το γραμματέα της Ελληνικής Αριστεράς, Λεωνίδα Κύρκο. Η συνάντηση των δύο διήρκεσε 1 ώρα και 15 λεπτά. Κατά την έξοδό του από το Προεδρικό Μέγαρο, ο κύριος Κύρκος έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με κάλεσε με την ιδιότητα του γραμματέα της Ελληνικής Αριστεράς.
Σήμερα ο συνασπισμός αποφασίζει ότι αποτελούμε μια ενιαία κοινοβουλευτική ομάδα και κατά συνέπεια εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας στην συνέχεια και στην κοινή διαβούλευση, αν θα υπάρξει αυτή η κοινή διαβούλευση, θα είναι ο κύριος Φλωράκης. Συνήθως με εκάλεσε με την ιδιότητα του γραμματέα της Ελληνικής Αριστεράς. Είχα την ευκαιρία σε μια μακρά συνομιλία να του αναπτύξω τις απόψεις μας, τις απόψεις του συνασπισμού και τις ιδιαίτερες απόψεις μας, οι οποίες είναι οι απόψεις του συνασπισμού. Και ακολούθησε μια συζήτηση. Λάβατε υπόψη ερωτήματα την και του κυρίου Μητσοτάκη, ότι δεν την ήξερα αυτή την πρόταση. Την είχε υπόψη του κυρίου Πρόεδρου. Δεν νομίζω ότι την ήξερε ακόμα. Επίσης του κυρίου Παπανδρέου την δεν την ήξερε. Μένετε να γίνεται ότι αποχωρείτε. Έχετε πληροφορία για τις δηλώσεις που πρόκειται να κάνει ο κύριος Παπανδρέου? Κοιτάξτε, δεν ξέρω τίποτα πέραν αυτών που άκουσα το πρωί που, στην συνάντηση που είχαμε με την εκπροσώπηση του ΠΑΣΟΚ και για την οποία ούτε ο κύριος Φλωράκης, ούτε ο κύριος Τσοχατζόπουλος έδωσαν περισσότερα στοιχεία, δεδομένου ότι θα υπάρξει νεότερη συνάντηση 5 το απόγευμα. Φως μέχρι το βράδυ θα έχουμε. Αυτό βέβαια, παιδιά, δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Συναντήθηκε μαζί σας τώρα μέσα στον πρόεδρο? Όχι, δεν τον είδα τον κύριο Στεφανόπουλο. Αλλά δεν συναντηθήκατε, γιατί είναι και ο κύριος Στεφανόπουλος. Και εκείνο θα τον καλέσει. Είναι, θέλει να έχει ο πρόεδρος, ασκώντας συνταγματικά του δικαιώματα, θέλει να έχει την γνώμη όλων. Καταλήξατε κάπου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δηλαδή? Ρε παιδιά. Αναφέρεται ότι ο κύριος Στεφανόπουλος είναι πρωθυπουργός σε ένα νέο σχήμα. Δεν ξέρω τίποτα περισσότερο. Σας παρακαλώ, μην επιμείνετε. Στις 5 η ώρα το απόγευμα, στην τελική συνάντηση που θα υπάρχει με το ΠΑΣΟΚ και όπου θα υπάρχει και μια σύνοψη όλων αυτών των διαβουλεύσεων, δεδομένου ότι εν συνεχεία ο Χαρίλαος θα επισκεφθεί κάποια ώρα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να τον ενημερώσει, εκεί θα ενημερωθείτε για όλα. Άρα, σαν τελευταία πολιτική συνάντηση θα είναι με το ΠΑΣΟΚ από το συνασπισμό, έτσι δεν είναι, πριν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας? Νομίζω ναι, εκτός αν συμφωνήθηκε με τον κύριο Μητσοτάκη να υπάρχει περαιτέρω συνάντηση, δεν το ξέρω. Δεν έχετε πληροφορηθεί κάτι? Μην με ρωτάτε πράγματα για τα οποία δεν είμαι ενήμερος, γιατί ήμουνα γενικά εκφύσεως. Όχι εκφύσεως για το συγκεκριμένο θέμα. Έχει γίνει η φύση τώρα. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Ο κύριος Μητσοτάκης μας είπε ότι υπάρχει περίπτωση απόψε, μετά την κατάθεση της τρίτης εντολής, να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές. Να προκηρύξει εκλογές ο κύριος Σαζετάκης. Δεν μπορώ ούτε γι' αυτό να πω λέξη. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Ούτε ο πρόεδρος είπε, όχι. Επιφυλάχθηκε, άκουσε. Σε αυτές τις στιγμές ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ακούει. Και από εκεί ύστερα αποφασίζει. Δεν ξέρω κάτι θα αποφασίσει. Ίσως να μπορείτε να πείτε κάτι. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι σε περίπτωση που η αριστερά συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ, αυτό θα δημιουργήσει νέο εθνικό διχασμό. Πώς σας φαίνεται αυτή η εκτίμηση? Δεν μου αρέσουν οι λέξεις των διχασμών. Ας συμβάλλουν όλοι, ώστε να μην βρεθούμε μπροστά σε νέους διχασμούς. Εξάλλου αυτό εξαντλητικά το ανέλησα χθες. Και ο κύριος Μητσοτάκης θα συμβάλλει και αυτός από τη δική του την πλευρά με θετικές προτάσεις και θετικές προσεγγίσεις στις προτάσεις των άλλων, να μην πάμε σε διχαστικές λύσεις. Η λύση τώρα είναι να βρεθεί μια κατάληξη σήμερα. Τώρα να πάμε χαιρετώ, σας χαιρετώ τώρα. Γεια σας. Μετά τον κύριο Κύρκο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχτηκε τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Ανανέωσης στο Προεδρικό Μέγαρο. Η συνάντησή τους διήρκεσε 35 λεπτά. Κατά την έξοδό του από το Προεδρικό Μέγαρο, ο κύριος Στεφανόπουλος δήλωσε στους δημοσιογράφους. Δεν υπάρχει τίποτα για ανακοίνωση. Ο κύριος πρόεδρος της Δημοκρατίας ήθελε να έχει και την ειδική μου άποψη επί των όσων σήμερα λέγονται. Γίνονται. Σας κάλεσε ο ίδιος? Ασφαλώς με κάλεσε ο ίδιος. Κύριε Πρόεδρε, πώς εκτιμάτε εσείς τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη ότι αν συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τον συνασπισμό, αυτό θα σημάνει νέο εθνικό διχασμό? Ότι θα είναι μια κυβέρνηση η οποία θα εκπροσωπεί την μία κάπως πλευρά είναι βέβαιον. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι το κύριο θέμα. Το κύριο θέμα θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι βρίσκεται κάπου αλλού. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο και καλώς έκανα να σχολιάσω ίσως και την άποψη αυτή. Κύριε Πρόεδρε. Αλλά δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο από αυτά τα οποία είπα. Εσείς θα συμμετείχατε σε ένα σχήμα ευρύτατης αποδοχής? Σας υπενθυμίζω ότι είμαστε το μόνο κόμμα που μιλούσε τόσο θαρετά για μετεκλογικές συνεργασίες. Έχετε κάνει κάποιες επαφές προς αυτή την κατεύθυνση? Μόνον αυτές που είναι γνωστές. Κύριε Πρόεδρε, την απόσυρση, αν το πω έτσι, των κυρίων Μητσοτάκη και Παπανδρέου,
Τη βλέπετε για τις εξελίξεις που... Είναι διευκολυντική, χωρίς αμφιβολία. Οπότε βλέπετε εσείς να μπορεί να σχηματιστεί ένα σχήμα εντός της ημέρας ή εντός της αύριον. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω, αλλά το εύχομαι και το ελπίζω. Συγκλήσεις δηλαδή μπορεί να βλέπετε. Είναι πάντοτε πιθανές, δεν έχει αποκλειστεί τίποτα ακόμα. Σας έχουν γίνει κάποιες κρούσεις πριν. Καμία απολύτως. Καμία απολύτως. Με τον πλέον απόλυτο τρόπο το λέω. Πώς θα κρίνατε ίσως μια προσπάθεια αξιοποίησής σας, κύριε Πρόεδρε? Αποφεύγω να απαντήσω σε οτιδήποτε με αφορά. Δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι προσωπικά τα θέματα. Αύριο θα πάρετε μέρος κι εσείς στην τέταρτη φάση? Όχι, η επαφή μου με τον κύριο Πρόεδρο σήμερα έγινε εν ώψη της αυριανής συναντήσεως των κυρίων άλλων αρχηγών. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Να συνεχίσουμε τώρα με άλλες εσωτερικές ειδήσεις. Βελτιώνεται συνεχώς η κατάσταση της υγείας του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Στη 1:30 το μεσημέρι εκδόθηκε από τους θεράποντες γιατρούς του Πρωθυπουργού ιατρικό ανακοινοθέν, στο οποίο αναφέρονται τα εξής. Η αναπνευστική λίμωξη υποχωρεί με σαφή βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας. Η νεφρική λειτουργία αποκαθίσταται και η καρδιακή λειτουργία είναι καλή. Η Ανωτάτη Βορευτική Επιτροπή των Εκλογών της 18ης Ιουνίου, που συνήλθε σήμερα, ολοκλήρωσε έπειτα από αλλεπάλληλες συνεδριάσεις το έργο της. Όπως προκύπτει από τις αποφάσεις της Επιτροπής, οι κατανομές των εδρών, τόσο του Εθνικού Κοινοβουλίου όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι ακριβώς όπως αυτές ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών. Νέα ένοπλη ληστεία έγινε το μεσημέρι έξω από το Δημόσιο Ταμείο Ζωγράφου, που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Παπάγου 28 και Πολυθύμου. Ο δάσκαλος Τηλιανός Δέτσης πήγε στο Ταμείο της Τράπεζας και έκανε ανάληψη 30 εκατομμυρίων δραχμών, και ενώ έφευγε του επιτέθηκε άγνωστος και με την απειλή περιστρόφου του πήρε την τσάντα με τα χρήματα και στη συνέχεια ανέβηκε σε μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συνεργός του και εξαφανίστηκαν. Τα χρήματα προορίζονταν για την πληρωμή των μισθών των δασκάλων με τους οποίους συνεπηρετεί ο Δέτσης. Ποινική δίωξη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, απάτη και χρήση ψευδούς βεβαιώσεως κατά περίπτωση, άσκησε σήμερα ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών, Δημήτρης Ευθυμιάδης, εναντίον περίπου 160 ατόμων, τα οποία έχουν λάβει κατά καιρούς παράνομα διάφορα χρηματικά ποσά από την Τράπεζα Κρήτης. Η δίωξη ασκήθηκε κατά των ατόμων που έχουν περιληφθεί στα πορίσματα των επιτροπών της Τράπεζας Κρήτης, των επιτρόπων της Τράπεζας Κρήτης, Παπαδάτου και Καμάρα. Σε υψηλά επίπεδα κυμάνθηκε σήμερα το διοξίδιο του αζότου στην Αθήνα. Το πρωί, σύμφωνα με τις μετρήσεις του ΠΕΡΠΑ, η τιμή του έφτασε στο σταθμό της Πατησίων τα 394 μικρογραμμάρια ανακυβικό μέτρο αέρα, με όριο επιφυλακής τα 200 και όριο λήψης έκτακτων μέτρων τα 500 μικρογραμμάρια. Για αύριο, σύμφωνα με το ΠΕΡΠΑ, αναμένεται να επικρατήσει η ίδια κατάσταση. Δόθηκαν σήμερα από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Γιάννη Χαραλαμπόπουλο ταξίφι στους νέους σημεοφόρους του πολεμικού ναυτικού. Σε τροχαίο ατύχημα που έγινε το απόγευμα, τραυματίστηκε ο πρώην Γενικός Διευθυντής της ΕΤ2, Δημήτρης Παλαιοθόδωρος, ο οποίος νοσηλεύεται στο ΚΑΤ. Και να περάσουμε στο διεθνή χώρο. Με την έγκριση αυστηρών κυρώσεων κατά της Κίνας, καταδίκασε ομόφωνα...